Ενωσίτες, ενωσίτισες και νοσητόπουλα πανταχού της γης, γεια σας. Το ΑΕΚ 24 Hours ξεκινάει μια σειρά από podcast με θέμα τι άλλο, την αγαπημένη μας ΑΕΚ. Στόχος και σκοπός μας είναι να ζωντανέψουμε αυτή την αγνότητα, αυτή τη διαφορετικότητα που βγάζουν τα τρία μαγικά γράμματα της ΑΕΚ. Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως, με τελεία στο κάπα, υπογραμμίζοντας τη λέξη Ένωση που λείπει από την ημέρα ίδρυσης του αγαπημένου μας συλλόγου. Είναι, βλέπετε, στο DNA του κάθε έναν, της κάθε μίας, αυτή η απουσία της λέξης Ένωση. Είναι ο διωγμός από τα δικά μας μέρη, από την πατρίδα μας, τη Μικρά Ασία. Από το πέρα, το αϊβαλί, από τον ξεριζωμό, όπως λέγεται το γνωστό σύνθημα που τραγουδάμε όλοι εμείς σε κάθε αγώνα της ΑΕΚ. Αυτή η ιδέα ήρθε και γεννήθηκε εδώ, στην Ελλάδα. Τα χρόνια πέρασαν, συνεχίζουν να περνούν και εμείς εκεί, κολλημένοι στο πιο γλυκό αλλά τόσο ωραίο λάθος που λέγεται ΑΕΚ. Είναι η καρδιά σου και χτυπάει original. Χτυπάει δυνατά, που έλεγε και το αγαπημένο μας εφημεριδάκι. Αλήθεια, εξαφανίστηκε γι' αυτό, χάθηκε με το πέρασμα των χρόνων. Όπως χάθηκε και το κυτρινό μαύρο μονοπάτι, το μονοπάτι που έμπαινε στα σπίτια μας. Πάντα θα θυμάμαι τους τίτλους της αρχής εκπομπής. Προχωράμε μπροστά, χωρίς να ξεχνάμε από πού ερχόμαστε. Αυτό είναι ο οδηγός μας. Η ιδέα του podcast ήρθε μετά από όρημη σκέψη. Οι εποχές αλλάζουν, πρέπει να αλλάξετε κι εσείς το ΑΕΚ 24 Hours, μου είπαν. Έτσι λοιπόν, ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια και ελπίζουμε να σας βρούμε συνοδοιπόρους μας. Να μας διορθώνετε, να στέλνετε τις προτάσεις σας για το τι θέλετε να ακούσετε. Εσείς είστε οι πρωταγωνιστές, εμείς απλά ακολουθούμε. Κλείνω τα μάτια και σε ακολουθώ, που λέει ένα άλλο σύνθημα. Ο Τάκαρος περνάει από μπροστά μου όπως το 89, όταν κάρφωνε τους γάβρους στο ΆΚΑ και σήκωνε στο πόδι ένα στάδιο. Νάτος και ο Ντέμις, καρφαλωμένος συσκεπαστή, να χτυπιέται με τα αδέρφια μας. Κάπου έχασε και αυτό το δρόμο. Κάπου η λίμνη έγινε θάλασσα. Κάποιοι δεν ήξεραν κολύμπι. Κάποιοι δεν είχαν σωσίβιο. Κάπου ήρθε όλο αυτό και μας έπνιξε. Τι ιστορική στιγμή χάσαμε τότε. Νωρίτερα ο Γενεράκης, ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει η Άγιε μας Κωνσταντίνε, μας είχε βάλει σε ένα δρόμο παίρνοντας το πρωτάθλημα, δίνοντας τη σκυτάλη στο δίδυμο Καρά Μελισανίδη. Μην ξεχάσω να βάλω και το Γιδόπουλο με το πιο μάγκικο πρωτάθλημα. Τι να πω και για το Θείο Λουκά. Ο πρώτος των πρώτων. Ο ένας και μοναδικός. Μακάρι να το φτάσει ή έστω να τον αγγίξει κάποιος. Και έπειτα κατρακύλα. Υποβιβασμός. Μαύρη σελίδα. Η οποία δεν θα σβήσει ποτέ. Ο Μελισανίδης επιστρέφει και μαζί του η υπόσχεση για γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια. Το οποίο γκρεμίστηκε από τον Κυριάννη τον Γκρεμιστή, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη όλων αυτών που βρέθηκαν σε εκείνη την περιβόητη Γενική Συνέλευση. Λίγα χρόνια αργότερα το γήπεδο παίρνει σάρκα και οστά και απομένουν κάποιες μικρές πινελιές για να είναι έτοιμο προς παράδοση. Τι περάσαμε και με το γκρέμισμα του γήπεδου, αδέρφια. Ζήσαμε την ΑΕΚ μας τσιγκάνα, να γυρνάει δεξιά και αριστερά και να παρακαλάει κάθε δήμαρχο για να πάρει 2 ώρες σε κάθε κλειστό για τα αερασθενικά τμήματα. Αχ, μαν ΑΕΚ, μη δακρύζεις. Εσύ από ό,τι φαίνεται δεν χωρούσες στο δικό σου σπίτι. Πρέπει αλλού να νοικιάσεις ή να αγοράσεις άλλο σπίτι. Συγγνώμη που τα έχω έτσι μπερδεμένα στο μυαλό μου. ΑΕΚ όμως είμαι. Όλο στροφές αυτή η ζωή μας. Γεμάτη χαρές αλλά και πίκρες. ΑΕΚ δεν γίναμε για τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. ΑΕΚ γίναμε για τη βαριά κληρονομιά των προγόνων μας. ΑΕΚ γίναμε όταν μας πήρε για πρώτη φορά ο πατέρας μας, ο παππούς μας, ο αδερφός μας από το χέρι και μας πήγε στο ναό. Όλοι χέρια ρε! Όλοι στο ναό έχουν για Θεό το δικέφαλο. Γιατί και αυτό πάνε να μας το κλέψουν όπως και τόσα πολλά που μας έχουν κλέψει. Ο ποδοσφαιρικός ναός στην Ελλάδα είναι ένας και βρίσκεται στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο άλλοτε Νίκος Γκούμας, στην Ιν Αγιά Σοφιά. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο podcast του ΑΕΚ 24 Hours. Τα λέμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά.